στο Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, όσο και αν θέλει να πλασάρεται ως κάτι καινούριο που θα φέρει μια νέα πνοή στην οικονομία και στην κοινωνία, ότι ανήκει σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά τζάκια της χώρας. Δεν ξεχνάμε τα σκάνδαλα, τα δεκάδες δισεκατομμύρια που έχουν κατακλέψει ενώ κυβερνούσαν, τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει, τις χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο, τα εκατομμύρια των ανέργων και απλήρωτων εργαζομένων, τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τους νέους μετανάστες, το κράτος νόμου και τάξης που εφάρμοσε για να καταστήλει κινήματα και απεργίες. Τον αέρα που έδωσε στους εργοδότες μικρούς και μεγάλους να κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν, με δεσποτισμό, χωρίς καμία επίπτωση, θέλοντας να μας μεταμορφώσουν σε δουλοπάρικους, εφαρμόζοντας ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης. Μαύρο όμως και στο Τσίπρα, που φλόμωσε με ψέματα τους εργαζόμενους, φτωχούς και νεολαίους, που σε μερικά λεπτά έκανε το μεγαλειώδες όχι σε ναι, δίνοντας νέα ζωή στους παλιούς μνημονιακούς, που ταύτισε την αριστερά με το ψέμα και την προδοσία, που πλημμύρισε την κοινωνία μας με ητοπάθεια και απογοήτευση. Ήταν ο Τσίπρας που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, το νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, που όχι μόνο πετσοκόβει τις συντάξεις, αλλά ξεθεμελιώνει τη λογική του δίκτυα ασφαλείας που είχαν οι εργάτες στο μυαλό τους όταν δημιούργησαν τα πρώτα ταμεία για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους τους από ασθένεια και εργατικά ατυχήματα. Και το μετατρέπει σε ασφαλιστικό ζούγκλας, που όποιος μπορεί και πληρώνει, έχει σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη. Είναι αυτός και το κόμμα του που θέλει να περάσει τη λογική του μικρότερου κακού, προσπαθώντας να μας πείσει ότι τίποτα δεν αλλάζει, άρα πρέπει να αρκεστούμε στα λίγα, στα ψίχουλα, στα επιδόματα. Είναι οι δύο παραπάνω με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους που εδραίωσαν προς το παρόν τη φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής μέσα στη Βουλή και το κάθε ακροδεξιό κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή. Είναι αυτοί που έχουν προσδεθεί στο άρμα της αμερικάνικης πολιτικής, που αγκαλιάζονται και κάνουν οικονομικές συμφωνίες με τον δολοφόνο των Παλαιστινίων, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Αιγύπτιο δικτάτορα Σίση. Οι βάσεις του ΝΑΤΟ έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πραγματικότητα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τους Αμερικάνους υπεριαλιστές και να φρενάρουν τη ρωσικιαστική τάξη και τα σχέδιά της στα Βαλκάνια. Έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεμίζοντας με στρατόπεδα συγκέντρωσης πρόσφυγες και μετανάστες, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε σκουπίδια, αφαιρώντας τους κάθε δικαίωμα. Τσιρίζουν εθνικιστικές και πατριδοκάπηλες κορώνες, δήθεν υπερασπιζόμενοι το έθνος και την πατρίδα. Κάνουν συμφωνίες με ενεργειακές πολυεθνικές για την εξόρυξη αερίου και υδρογοναθράκων, δήθεν για το καλό της ελληνικής οικονομίας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τίποτα καλό δεν θα αποκομίσει η ελληνική εργατική τάξη. Ούτε θέσεις εργασίας, ούτε καλύτερους μισθούς, αλλά μάλλον μόνο καταστροφή του περιβάλλοντος και ανταγωνισμού των λαών, μόνο και μόνο για τα κέρδη των εταιριών ελληνικών και ξένων. Με χειρότερη συνέπεια για εμάς, έναν εδεχόμενο πόλεμο, όπου θα γίνουμε κρέα στα κανόνια για το πλούτο των λίγων. Δεν είναι ιστορικά τυχαίο ότι καμία χώρα της Μέσης Ανατολής ή της Λατινικής Αμερικής δεν έχει ευημερήσει από τον ορυκτό της πλούτο, καθώς μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, κερδισμένοι όπως ξέρουμε είναι οι καπιταλιστές και το υπηρετικό προσωπικό τους, δηλαδή η πολιτική των αστικών κομμάτων. Ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης. Γιατί από την επόμενη μέρα όλα θα είναι χειρότερα, όποιος και να κυβερνήσει. Γιατί η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια και βαθιά. Πρωταγωνιστής αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κρίση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη. Και ό,τι σχέδιο κι αν έχουν εφαρμόσει, παγκοσμιοποίηση, νεοφιλελευθερισμός, μνημόνια, δεν τους έχουν βγάλει από αυτήν. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων οικονομιών έχουν ενταθεί. Βλέπουμε τον εμπορικό πόλεμο Κίνας-Αμερικής, τις εντάσεις ΗΠΑ με Ρωσία-Τουρκία-Ιράν, τους αποτυχημένους πολέμους στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο των περιοχών,
την τεράστια οικολογική καταστροφή, τη φτώχεια, τα πελώρια δημόσια αλλά και ιδιωτικά χρέη τρισεκατομμυρίων, παρόλο τον πλούτο που λιμνάζει σε τράπεζες και θηρίδες, αποτέλεσμα του ξεζουμίσματος της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα του καπιταλιστικού συστήματος που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ανίκητο και το μόνο που μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη και την ευημερία στους λαούς. Την ίδια ιστορία μας διηγούνται και μάλιστα ανταγωνίζονται μεταξύ τους Τσίπρας και Μητσοτάκης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι μνημονιακοί, για τα μνημόνια δήθεν που πέρασαν και την ανάπτυξη που θα έρθει. Ανταγωνίζονται στα ψέματα γιατί γνωρίζουν ότι αυτή η κρίση είναι αξεπέραστη όποιο εργαλείο και να χρησιμοποιήσουν. Το μόνο που τους αφορά είναι το πώς θα παραμείνουν στην καρέκλα, όποιες και να είναι οι συνέπειες για την κοινωνία μας. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ να βγει στην εξουσία, θα ακολουθήσει ακριβώς την ίδια πολιτική, γιατί την έχουν ψηφίσει. Έχουν ψηφίσει τα μνημόνια, το μεσοπρόθεσμο, όλα τα αντεργατικά μέτρα. Έχουν συμφωνήσει και μάλιστα τώρα τελευταία τους τα υπενθυμίζουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο Ρέγκλιν, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα 4 και 4,5% έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να εφαρμοστούν πάση θυσία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πετσόκομα σε υγεία, σε παιδεία, μισθούς, συντάξεις και ιδιωτικοποιήσεις σε ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία μας. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, κράτος έκτακτης ανάγκης με τα δικαστήρια και την αστυνομία στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Μια πρώτη γεύση πήραμε από την ανάπτυξη που ήρθε, τώρα πρόσφατα. Κλείσιμο της επιχείρησης Γάλα Βλάχας με 76 εργαζόμενους απολυμμένους. Κλείσιμο της Φρυγκογκλάς, 91 εργαζόμενοι απολυμμένοι. Κλείσιμο των κλωστήρων Θράκης, 100 εργαζόμενοι απολυμμένοι και απλήρωτοι. Κλείσιμο της Ραξεύσκη, 100 απολυμμένοι και απλήρωτοι. Και ο κατάλογος είναι μεγάλος. Χαλιβουργική, Softex, Neoset, Alex Park και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, 479 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά μόνο το 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2019 122 επιχειρήσεις. Και η ανάπτυξή τους δεν έχει σταματημό. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, δεν κατεβαίνει στις εκλογές μόνο για να καταγγείλει όλες αυτές τις παραπάνω πολιτικές και τα κόμματα που τις εφάρμοσαν. Είμαστε ειλικρινείς όχι μόνο με το να αναδεικνύουμε την πραγματικότητα και τα αίτια αυτής, αλλά και να προτείνουμε λύσεις. Και είμαστε σίγουροι ότι οι λύσεις δεν έρχονται μέσα από τις εκλογές, αλλά μέσα από μαζικούς, μαχητικούς, ενωτικούς αγώνες. Συμμετέχουμε στις εκλογές για να αναδείξουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας, ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, με πρωταγωνιστή τον εργαζόμενο, τον νεολαίο, τον φτωχό. Ένα πρόγραμμα που απορρέει μέσα από την καθημερινή πάλη της οργάνωσής μας, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στα σχολεία, στις γειτονιές. Εκεί που κάθε ένας από μας, μαζί με τους συναδέλφους του, προσπαθούν πολλές φορές επιτυχημένα, υπάρχουν απτά παραδείγματα αγώνων, να οργανώσουν την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και την αντίσταση ενάντια στη βαρβαρότητα και στη σαπίλα. Με όπλα μας την αυτοοργάνωση, την ενότητα και στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού για την εκαθίδρυση του σοσιαλισμού που καμία σχέση όμως δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες που έχουμε ζήσει. Γι' αυτό και τα ψηφοδέλτιά μας αποτελούνται από εργαζόμενους, εργαζόμενες, συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, άνεργους μετανάστες, φοιτητές και ιστορικά στελέχη του εργατικού κινήματος. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σας καλούμε να ψηφίσετε και να στηρίξετε όχι μόνο στις εκλογές, αλλά με οποιονδήποτε τρόπο τον αγώνα της ΟΚΔΕ και να τον κάνετε και δικό σας αγώνα, ώστε να πετάξουμε εκεί που πρέπει επιτέλους όλα αυτά τα σκουπίδια που μας κυβερνούν με τις πολιτικές τους και να αλλάξουμε την κοινωνία προς όφελός μας. Προς όφελος της τάξης μας, της νεολαίας μας,
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, όλων αυτών που παράγουν, παράγουμε τεράστιο πλούτο, αλλά μας εξωθούν καθημερινά σε ένα απάνθρωπο κυνήγι επιβίωσης. Κεντρικός ομιλητής στην σημερινή προεκλογική συγκέντρωση είναι ο υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης, Βασίλης Κεφαλάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού Επισιτισμού, συγγνώμη, και μέλος της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι αρκετά κρίσιμες και σημαντικές. Όλοι, ακόμη και οι αντίπαλοι μας, αντιλαμβάνονται αυτή την κρισιμότητα. Με αυτήν την έννοια, η ΟΚΔΕ καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα στις 7 του Ιούλη να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Στις 7 του Ιούλη όμως δεν πρέπει να πάμε στις κάλπες μόνο με γνώμονα την τιμωρία της απερχόμενης κυβέρνησης, του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ για τα ψέματα, τις αθλειότητες και τα καταστροφικά πεπραγμένα του, που τα βάφτισε αριστερά και έξοδο υποτίθεται από τα μνημόνια. Στις 7 του Ιούλη λοιπόν δεν πρέπει να ψηφίσουμε για να αλλάξουμε απλά το διαχειριστή σε μια ήδη προαποφασισμένη πολιτική προϊόν του αντεργατικού στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και των ντόπιων τραπεζιτών, καπιταλιστών και εργοδοτών, επιλέγοντας μάλιστα τον ορκισμένο εχθρό των εργαζομένων και των φτωχών, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Στις 7 του Ιούλη δεν πρέπει να ψηφίσουμε αποδεχόμενοι την κατάντια μας, στην οποία άλλοι μας οδήγησαν. Αποδεχόμενοι δηλαδή τα μνημόνια, αποδεχόμενοι τη χρεοκοπία μας σε όλα τα επίπεδα, επιλέγοντας με βάση τα ψευτοδιλήμματα τα οποία θέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και κάθε άλλο μνημονιακό ή ακροδεξιό απόκομα. Ψευτοδιλήμματα και εκβιασμοί και εθνικιστικό μίσος για να επιλέξουμε δήθεν, λένε, το μικρότερο κακό, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που μας οδήγησε στην καταστροφή. Να επιλέξουμε δήθεν μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση του Μητσοτάκη που θα φέρει επενδύσεις, ανάπτυξη και καλές δουλειές. Να αποδεχτούμε δήθεν ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι οι γειτονικοί λαοί και οι μετανάστες. Πρέπει να πούμε ένα βροντερό όχι στα ψευτοδιλήματα. Όχι γιατί το λέει η ΟΚΔΕ, το λέει και η ΟΚΔΕ, αλλά γιατί είναι και η πραγματικότητα. Κανένας εργαζόμενος, κανένας νεολαίος, κανένας φτωχός και χτυπημένος από την κρίση και τα μνημόνια, από το σάπιο καπιταλιστικό σύστημά τους, κανένας αριστερός δεν μπορεί να αποδεχτεί και δεν έχει αποδεχτεί τα μνημόνια. Δεν έχει αποδεχτεί αυτή τη ζωφερή κατάσταση που χειροτερεύει διαρκώς σε όλα τα επίπεδα και που από την επόμενη μέρα των εκλογών εγκαιμονεί σοβαρούς κινδύνους και επιθέσεις με όποια μνημονιακή κυβέρνηση και αν έρθει στην εξουσία. Ταυτόχρονα όμως κανένας εργαζόμενος, κανένας νεολαίος και φτωχός δεν βλέπει και μια εναλλακτική πρόταση. Ένα εναλλακτικό, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και σχέδιο για να εκφράσει την απόλυτα δικαιολογημένη οργή και αγανάκτησή του,
αλλά κυρίως όμως για να επιλέξει να απαλλαγεί οριστικά από την κόλαση που του υπόσχονται Τσίπρας και Μητσοτάκης, μνημονιακά και εθνικιστικά από κόμματα ή και τα υποτιθέμενα αριστερά κόμματα. Η ΟΚΔΕ πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει λύση και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η ΟΚΔΕ, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, όπως πάντοτε έκανε άλλωστε. Μη σπέρνοντας αυτά πάντες δεξιά και αριστερά, λέει στεναρά στους εργαζόμενους, στη νεολαία, στους φτωχούς, ότι εναλλακτική λύση υπάρχει. Μια λύση όμως η οποία δεν είναι εύκολη και ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί ως διαμαγείας ή έτσι απλά στις 7 του Ιούλη και μόνο ρίχνοντας ένα φάκελο μέσα σε ένα τετράγωνο κουτί. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε σωτήρες υπάρχουν, όπως θέλουν να μας παρουσιάζονται κάθε φορά, κάθε τόσο οι διάφοροι. Μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε, μας έχουν σώσει 1 εκατομμύριο φορές, γι' αυτό και ζούμε σε αυτή την κατάσταση και την κατάντια. Η εναλλακτική λύση που προτείνει η ΟΚΔΕ στους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, προϋποθέτει όμως μια τομή στη σκέψη τους και την πρακτική τους. Μια τομή που σίγουρα απαιτεί θυσίες, θυσίες όμως που είναι απείρως ελάχιστες σε σχέση με τη λοβοτομή που έχουν πράξει και συνεχίζουν να πράττουν και να εξαγγέλουν Τσίπρας και Μητσοτάκης και κάθε καρυδιά σκαρίδι. Στα δικαιώματα, στις κατακτήσεις, στην περιουσία του ελληνικού λαού, στην εθνική και λαϊκή κυριαρχία, στην αξιοπρέπειά τους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την άθλια κατάσταση που ζούμε, η ΟΚΔΕ προτείνει ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας της εργατικής τάξης, της νεολαίας των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της πλειοψηφίας της κοινωνίας δηλαδή. Ένα ριζοσπαστικό και ξεκάθαρα ταξικό πρόγραμμα. Γιατί μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε ίδιοι σε τίποτα με αυτούς που πλούτησαν και συνεχίζουν να το κάνουν από τα μνημόνια, από τη φτώχεια και τη μιζέρια μας. Η ΟΚΔΕ προτείνει ως πρόγραμμα ένα αντίστροφο μνημόνιο, ένα μνημόνιο υπέρ των εργαζομένων και των φτωχών και εναντίον των 2.000 των πολύ οικογενειών, των πλουσίων δηλαδή των καπιταλιστών και εργοδοτών και του υπηρετικού τους προσωπικού μέσα και έξω από τη χώρα. Ένα πρόγραμμα που η βασική του φιλοσοφία δεν θα είναι αυτή του μικρότερου κακού, που δεν θα παζαρεύει ή δεν θα διαπραγματεύεται ή θα προσπαθεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, δηλαδή τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων σε Ελλάδα και Ευρώπη με αυτά των τοκογλύφων, των τραπεζιτών, του κεφαλαίου και των ελίτ. Ένα πρόγραμμα σωτηρίας λοιπόν που έχει τους εξής άξονες. Την πραγματική κατάργηση των μνημονίων και κάθε βάρβαρου νεοφιλελεύθερου μέτρου ή διάταξης που ψηφίστηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Κόντρα και ενάντια στην ψεύτικη έξοδο του Τσίπρα από τα μνημόνια, στο αντεργατικό μίσος του Μητσοτάκη. Για όλους αυτούς τους μνημονιακούς και ακροδεξιούς, ξέρετε, τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, οι πολιτικές και συνδικαλιστικές μας ελευθερίες αποτελούν αγγυλώσεις, όπως λένε, φραγμοί στην ανάπτυξη, όπως λένε, και τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τις οποίες δεν έχουμε δει ποτέ, αποτελούν ιδιοληψίες. Επαναφορά λοιπόν, αποκατάσταση και επιβολή των εργατικών δικαιωμάτων και διεκδικήσεων που είχαμε προμνημονίων με ταυτόχρονη διεύρυνσή τους. Δηλαδή, την πραγματική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες θα κηρύσσονται υποχρεωτικές για όλους απευθείας χωρίς προϋποθέσεις, με αυξήσεις στους μισθούς αλλά και στους μη μισθολογικούς όρους. Την πάταξη της μαύρης, της ανασφάλιστης και υποασφαλισμένης εργασίας, της απλήρωτης εργασίας, με αυστηρούς νόμους και κυρώσεις προς τους εργοδότες, οι οποίες θα εφαρμόζονται στην πράξη.
την πάταξη της λέλαπας των δολοφονικών εργατικών ατυχημάτων με αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους. Την απαγόρευση των απολύσεων με νόμο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να σταματήσουμε επιτέλους τη γάγγραινα της ανεργίας που στέλνει την νεολαία, τους νέους επιστήμονες, το βαρύ πυροβολικό δηλαδή της οικονομίας στο εξωτερικό ή στον ΚΕΑΔΑ, στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Και όχι την υπόδειξη στους εργοδότες για το πώς θα απολύουν νόμιμα όπως ψήφισε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, του εκτρώματος του νόμου Κατρούγκαλου, που είναι το εισιτήριο και η βάση για το ασφαλιστικό πινοσέτ του Μητσοτάκη. Την επαναφορά και διεύρυνση των συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών, του δικαιώματος στην απεργία χωρίς προϋποθέσεις, ενάντια και στη γιγάντωση ενός κράτους έκτακτης ανάγκης με τα ΜΑΤ και τις φασιστικές συμμορίες στο δρόμο που υπόσχεται τώρα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι μόνο θα έχουμε καλές δουλειές, κύριε Μητσοτάκη. Καμιά άλλη περικοπή των δημοσίων δαπανών. Γενναίες αυξήσεις στις δαπάνες σε παιδεία, υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντάξεις. Σε αγαθά και υπηρεσίες, με de facto όμως υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, κόντρα και ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις και στο ξεπούλημα των πάντων. Πραγματική προστασία των ανέργων, των αδυνάτων και όσου έχουν χτυπηθεί βαριά από την κρίση και τα μνημόνια, χωρίς όμως προϋποθέσεις, με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και όχι με ελεημοσύνες και με επιδόματα. Τη βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, σε αυτούς δηλαδή που τα έχουν και τα κρύβουν, σε αυτούς που τα τσεπώνουν και δεν τα επενδύουν, σε αυτούς που πρέπει να πληρώσουν και τους χαρίζονται. Επαναφορά δηλαδή του αφορολόγητου στα επίπεδα προμνημονίων με ταυτόχρονη διεύρυνσή του προς τα επάνω. Πλήρης κατάργηση του ένφια, των άμεσων και έμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Αυτή είναι μια πραγματική πολιτική υπέρ των πολλών, μια πολιτική μείωση των φόρων και εξαφάνιση των φόρων, αλλά ταυτόχρονα και εναντίον και μια πολιτική εναντίον των λίγων. Μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει με την ανεργία στα ύψη και τα δικαιώματά μας στον πάτο, με αιματοβαμμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, με επενδύσεις που όλο έρχονται και ποτέ δεν έρχονται, που όλο θα γίνουν και πάντα αναβάλλονται ή όποτε γίνονται είναι αρπακτικές, καταστρέφοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, καταστρέφοντας το περιβάλλον με μόνους ωφελημένους, το κεφάλαιο και τους πολιτικούς που καρπώνονται τις μίζες. Ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προς όφελον των εργαζομένων και των φτωχών μπορεί να γίνει μόνο με ένα πρόγραμμα εθνικοποιήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, των τραπεζών, των εργοστασίων, των συγκοινωνιών, της ενέργειας. Ξεκινώντας καταρχήν με εθνικοποίηση κάθε εργοστασίου ή επιχείρησης που κλείνει ή χρεοκοπεί ή βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας, φεσώνοντας τους εργαζόμενους, για να σταματήσουμε πραγματικά την παραγωγική αιμορραγία της χώρας, να βάλουμε ένα φραγμό στην ανεργία. Εθνικοποιήσεις όμως κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή με τις αποφάσεις για το πόσο θα παραχτεί και τι θα παραχτεί, σε ποια τιμή θα παραχτεί και πώς θα διανεμηθεί, να είναι στο χέρι των εργαζομένων. Για να μην μπορεί κανένας εξωτερικός ή εσωτερικός εχθρός, δηλαδή οι αντιδραστικές υπεριαλιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι τραπεζίτες και οι εργοδότες να στραγγαλίζουν την οικονομία με capital control ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Να δημιουργούν δηλαδή τεχνητές ελλείψεις προϊόντων και υπηρεσιών που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Εθνικοποιήσεις χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση σε αυτούς τους λίγους που κατέχουν τα μέσα παραγωγής του πλούτου, που δεν επενδύουν τα κέρδη τους, γιατί πολύ απλά τα πολλαπλασιάζουν ακόμη περισσότερο, ρίχνοντάς τα στην παραοικονομία, παίζοντάς τα στα χρηματιστήρια και στα χρηματιστηριακά παράγωγα. Την πραγματοποίηση ενός πλατιού προγράμματος επενδύσεων, αποκλειστικά όμως και μόνο δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές, σε εργοστάσια, στη βαριά βιομηχανία και σε έργα, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξαναβάλουμε μπρος την οικονομία. Μόνο έτσι μπορούν να βρουν δουλειά οι άνεργοι, μόνο έτσι μπορούν να γυρίσουν οι νέοι και οι επιστήμονες πίσω στη χώρα. Συζητώντας λοιπόν σε όλη την προεκλογική καμπάνια μας με τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους φτωχούς, μας λένε «Καλά ρε Όγδε, και πού θα βρούμε τα λεφτά για να γίνουν όλα αυτά, στα οποία σαφώς συμφωνούμε και είναι πολύ ωραία». Λεφτά δεν υπάρχουν γενικά και αφηρημένα, όπως μας έλεγαν κάποιοι παλιότερα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα. Από τα 180 δις ευρώ που παράγουμε κάθε χρόνο σε αγαθά και υπηρεσίες, όχι αυτοί, αλλά εμείς, οι εργαζόμενοι, που αποτελούν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας, μόνο τα 50 δις, δηλαδή περίπου το 1/3, είναι οι μισθοί και τα εισοδήματά μας. Τα υπόλοιπα 2/3, τα 120 δις δηλαδή, πηγαίνουν για το χρέος, δεν επενδύονται και λιμνάζουν στις τσέπες των καπιταλιστών, είναι κρυμμένα στους φορολογικούς παραδείσους. Αυτά τα λεφτά συγκεκριμένα πρέπει να πάρουμε και αυτά τα λεφτά θα τα πάρουμε. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, βασική προϋπόθεση και άξονας του προγράμματος σωτηρίας της ΟΚΔΕ είναι η άμεση, ξεκάθαρη, οριστική και αμετάκλητη έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να διαγράψουμε οριστικά και μονομερώς όλο το χρέος. Και αυτό δεν θα γίνει με συζητήσεις ή συνεννοήσεις ή υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις. Όπως μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος μας έφερε μνημόνιο ή όπως μας λέει τώρα ο Βαρουφάκης και η ΛΑΕ. Διαγραφή του χρέους για να μην δίνουμε μεγάλο μέρος του παραγόμενου πλούτου της χώρας μας σε τοκογλύφους και δανειστές που μας χρέωσαν ή μας επιδότησαν για να καταστραφούμε. Κάθε ευρώ που πληρώνουμε για το χρέος αφαιρείται από τις συντάξεις, αφαιρείται από τους μισθούς μας, από τα σχολεία και τα νοσοκομεία, από τις επενδύσεις, από οποιοδήποτε πρόθεση έχει ο καθένας για μια πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έξοδος λοιπόν από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιέρωση ενός εθνικού νομίσματος για να μπορούμε να ελέγχουμε την οικονομία και να μην μας εκβιάζουν. Για να ελέγξουμε και να μειώσουμε δραστικά τις εισαγωγές που μας έχουν μετατρέψει σε μια μπανανία. Για να αυξήσουμε πραγματικά τις εξαγωγές και όχι να εξάγουμε τα κούφια λόγια και τα φούμαρα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Έξοδος από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν σημαίνει όμως εθνικός απομονωτισμός που προτείνουν οι εθνικιστές, οι ευρωσκεπτικιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αλλά σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σημαίνει την πάλη για τη διάλυση αυτής της αντιδραστικής καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδεύει εξάλλου και προς το τέλος της. Για να χτίσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη
δημοκρατική, μια Ευρώπη ριζοσπαστική, μια Ευρώπη σοσιαλιστική. Σημαίνει την εναντίωση και την πάλη ενάντια σε κάθε υπερεαλιστικό πόλεμο και σε κάθε υπερεαλιστικό σχεδιασμό. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν θα ανακατευόμαστε εκεί που δεν μας παίρνουν. Δεν θα συμμαχούμε με τον κάθε δικτακτορίσκο ανά τον πλανήτη, όπως την Αίγυπτο και το Ισραήλ ή τον ΖΑΕΦ, για να αλλάζουμε τα ονόματα γειτονικών λαών, για να υλοποιούμε τα συμφέροντα των Αμερικανών και των ευρωπαϊκών πολυεθνικών, για να χτυπήσουμε πραγματικά το πρόβλημα της μετανάστευσης και όχι να πνίγουμε τους μετανάστες στη Μεσόγειο ή να τους έχουμε στηβαγμένους σε υποτιθέμενα αριστερά στρατόπεδα συγκέντρωσης υπό άθλιες συνθήκες, κερδοσκοπώντας με τη δυστυχία τους και χωρίς ίσα δικαιώματα. Αλλά κυρίως γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να μπλοκάρουμε ένα θερμό επεισόδιο ή πόλεμο με την Τουρκία, σταματώντας τους μικρομεγαλισμούς, την επιθετικότητα και τον εθνικισμό της ελληνικής αστικής τάξης. Μια πολιτική που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οδήγησε σε οδυνηρή καταστροφή ακριβώς έναν αιώνα πριν. Κάθετη εναντίωση λοιπόν συγκεκριμένα στις εξορίξεις που δεν θα έχουν απολύτως κανένα όφελος για τον ελληνικό λαό, αλλά μόνο τεράστια κέρδη για την Exxon Mobil και τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Μόνο εργασιακές γαλέρες τύπου Costco που τους γνωρίσαμε. Και ό,τι θα μείνει φυσικά θα πηγαίνει στο χρέος. Άρα τη συνεργασία των λαών στην περιοχή αλλά και σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με δημοκρατικό σχεδιασμό για τη λύση όλων των μεγάλων θεμάτων της εποχής μας, την οικολογική καταστροφή, την έρευνα, την ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες. Και μας ρωτάνε ξανά οι εργαζόμενοι, όλα αυτά καλά είναι και συμφωνούμε απολύτως, αλλά ποιος θα τα κάνει, η ΟΚΔΕ, ποιος θα τα υλοποιήσει. Λέμε λοιπόν ως ΟΚΔΕ ότι ένα τέτοιο σύγχρονο και ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από μία κυβέρνηση των εργαζομένων. Μια κυβέρνηση δηλαδή που θα προκύψει μέσα από τους αγώνες. Αγώνες μαζικούς και μαχητικούς. Μια κυβέρνηση όμως που προϋποθέτει τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, της νεολαίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στις αποφάσεις και στη διακυβέρνηση του τόπου. Με εργατική δημοκρατία, τη μόνη πραγματική δημοκρατία δηλαδή, και όχι αυτές τις μνημονιακές χούντες που ζούμε σήμερα. Μια κυβέρνηση που για όργανα διακυβέρνησής της του τόπου δεν θα έχει αυτά εδώ που γνωρίζουμε σήμερα, θα έχει δομές αυτοοργάνωσης και αυτοδιεύθυνσης, δηλαδή εργατικές και λαϊκές επιτροπές σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο συνοικίας, που θα συγκεντρώνονται σε τελική ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και όχι αυτό το σάπιο και χρεοκοπημένο κοινοβούλιο, δηλαδή κάθε 4 χρόνια να ψηφίζουμε τον κάθε μισαδόρο ή εκμεταλλευτή μας. Μια κυβέρνηση δηλαδή που θα ανοίξει το δρόμο προς το σοσιαλισμό, ένα σοσιαλισμό που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες που πρεσβεύει και προτείνει το ΚΚΕ και που δυσφήμισαν, αμαύρωσαν το σοσιαλισμό, το πρόγραμμα δηλαδή και το όραμα της εργατικής τάξης παγκοσμίως. Και μας ρωτάνε ξανά οι εργαζόμενοι πώς θα γίνουν όλα αυτά. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα. Με αγώνες. Μόνο με αγώνες. Με αγώνες των ίδιων των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Ενάντια σε όλους αυτούς που λένε ότι οι αγώνες τελείωσαν, ότι οι αγώνες πέθαναν. Η ΟΚΔΕ λέει ξεκάθαρα ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και οι φτωχοί δεν έχουμε χάσει την ικανότητά μας να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε. Και όλοι αυτοί που νομίζουν
ότι θα έρθουν τώρα σαν οδοστρωτήρες υποτίθεται και ως ισχυρή κυβέρνηση για να συνεχίσουν το εγκληματικό μνημονιακό καθεστώς, πλανιούνται εκτρά και είναι απλά γίγαντες με χάρτινα πόδια. Όχι επειδή το λέει η ΟΚΔΕ, το λέει προφανώς και η ΟΚΔΕ, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείτε τους ντελιβεράδες, δείτε τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, τους αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση, τις κοινοτοποιήσεις της νεολαίας για το περιβάλλον και για δικά της ζητήματα και ένα σωρό άλλα παραδείγματα από αγώνες και απεργίες που ζούμε καθημερινά. Ας θυμηθούμε το μεγαλειώδες κίνημα των αγανακτισμένων και μετέπειτα των απεργιών του 10-12 που σύσσωμη τώρα η μνημονιακή, αλλά και το κουκουέ λιδωρούνε, που κατάφερε να ρίξει δύο μνημονιακές κυβερνήσεις, που αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όχι μόνο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αγώνες, αλλά πετυχαίνουμε και νίκες. Φτάνει όμως να πει κάποιος αγώνες γενικά και αφηρημένα? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν η ΟΚΔΕ προτείνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο αγώνων. Ένα σχέδιο για το ξαναζωντάνεμα των συνδικάτων, να οργανωθούν οι εργαζόμενοι δηλαδή και οι νεολαία στα συνδικάτα και τους συλλόγους. Να φτιάξουμε καινούρια εκεί που δεν υπάρχουν. Να δημιουργήσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολή, επιτροπές αγώνα και όργανα αυτοοργάνωσης και πάλης. Συνδικάτα και σύλλογοι που να κάνουν όμως αγώνες. Αγώνες ενωτικούς, αγώνες μαχητικούς και ανυποχώρητους, χρησιμοποιώντας αποφασιστικές μορφές πάλης. Υπερασπίζοντας και διεκδικώντας το παραμικρό δικαίωμα που πάνε να μας αμφισβητήσουν με κεντρικό σύνθημα «Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, του απεργού, του άνεργου και του μετανάστη». Συνδικάτα και σύλλογοι λοιπόν που θα λειτουργούν όμως δημοκρατικά και ανεξάρτητα από το κράτος, την κυβέρνηση και την εργοδοσία, αλλά ξεκάθαρα και αποκλειστικά απέναντι στην εργοδοσία και το κεφάλαιο, που θα έχουν στην ηγεσία τους πραγματικούς αγωνιστές και όχι καρεκλοκένταυρους, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία δηλαδή κάθε απόχρωσης πράσινη και μπλε ή και κόκκινη του ΠΑΜΕ, που παζαρεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία μόνο και μόνο για τις καρέκλες τους. Ένα σχέδιο για αγώνες ενωτικούς και όχι πολυδιασπασμένους, σε ξεχωριστές απεργίες, σε ξεχωριστές κινητοποιήσεις, χωρίς συντονισμό, που μόνο τον αντίπαλο βοηθάνε όλα αυτά. Αγώνας λοιπόν είναι το κεντρικό σύνθημα, αγώνας για την ενότητα και ενότητα για τους αγώνες και μέσα στους αγώνες. Μας ρωτάνε πολλοί μήπως αυτά τα λέει και το κουκουέ. Όχι μόνο δεν τα λέει, αλλά κυρίως δεν τα κάνει. Και για να είμαστε ακριβείς, άλλα λέει και άλλα κάνει. Θυμόμαστε όλοι την κρίσιμη ώρα του δημοψηφίσματος που ουσιαστικά τι είπε ναι στα μνημόνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε καθημερινά στους χώρους εργασίας, στους χώρους της νεολαίας, στους αγρότες και το αγροτικό κίνημα, τα εμπόδια που βάζει στους αγώνες το κουκουέ και το ΠΑΜΕ με την ακραία διασπαστική του πολιτική, χρησιμοποιώντας τελευταία και σε μεγάλο βαθμό ακόμη και τη φυσική βία. Και όλα αυτά για το κομματικό του συμφέρον. Είναι από όλα τα σημαντικά γεγονότα και τους αγώνες των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Οι όποιες επαναστατικές του κορώνες ακυρώνονται από τα φλερτ
με τον εθνικισμό και το πρίμο σιγόντο που κάνει στην ελληνική αστική τάξη, μιλώντας μόνο για τουρκική επιθετικότητα, μόνο για επιθετικότητα των άλλων, μόνο για αλληλστρωτισμό των άλλων. Καμία ψήφος λοιπόν στα αδιέξοδα, στην αδιέξοδη πολιτική του ΚΚΕ. Μας ρωτάνε μήπως με το Βαρουφάκι δεν ωφελεί σε τίποτα λοιπόν μια τέτοια επιλογή για τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό. Κύριος Βαρουφάκης, όντας από τζάκι, είναι παιδί του συστήματος. Αλλά κυρίως με τη δημιουργική του ασάφεια θέλει να μας ξαναπασάρει ένα σχέδιο ενός παλιού ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μας οδήγησε εδώ δηλαδή που ζούμε σήμερα στην καταστροφή. Αυτό που επιζητά πραγματικά ο Βαρουφάκης ή η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απλά μια γωνίτσα σε ένα κοινοβούλιο ή στο επόμενο πολιτικό σκηνικό. Δεν ωφελούν όμως σε τίποτα και επιλογές όπως η Ανταρσία και η ΛΑΕ που αποτελούν μόνο εκλογικές συγκολήσεις, δήθεν ενωτικές και δήθεν ριζοσπαστικές, όταν στην πράξη και στους αγώνες, στην καθημερινότητά μας δηλαδή, δεν μιλούνε ούτε μεταξύ τους, δεν μιλούνε ούτε στον καθρέφτη τους, που δεν συμβάλλουν σε τίποτα για τη λύση των πραγματικών προβλημάτων που έχουν όντως οι αγώνες μας, της πολυδιάσπασης δηλαδή και αυτά που είπα πριν. Δηλαδή στην ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι, το πραγματικό δίλημα που τίθεται σε αυτές τις εκλογές δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Μαύρο λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε μνημονιακό απόκομα. Μαύρο στους ακροδεξιούς της Χρυσής Αυγής και του Βελόπουλου. Το πραγματικό δίλημα που τίθεται για τους εργαζόμενους, την νεολαία και τους φτωχούς είναι ή μνημόνια και καταστροφή, φτώχεια, ανεργία, εθνικισμός και πόλεμος ή μια ξεκάθαρη απόφαση αγώνα. Στις 7 του Ιούλη λοιπόν ψήφος στην ΟΚΔΕ αλλά και οργάνωση στην ΟΚΔΕ για να οικοδομήσουμε όλοι μαζί εκείνη τη δύναμη που δεν θα τα γυρνάει με την πρώτη ευκαιρία ή στην πρώτη δυσκολία, που είναι ικανή να φέρει σε πέρας τους αγώνες και τις συγκρούσεις που έρχονται με σχέδιο και πρόγραμμα μέχρι την τελική νίκη. Τον πραγματικό σοσιαλισμό σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, θα σας παρουσιάσω τους υποψήφιους της οργάνωσής μας, ξεκινώντας από την Α Θεσσαλονίκης. Τον γνωρίσατε, τον ακούσατε κιόλας, είναι ο Βασίλης Κεφαλάς, εργαζόμενος στον επισητισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού και της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων. Ο Κουρίλας Μινάς, εργαζόμενος στον επισητισμό, μέλος Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης. Η υποφαινόμενη Κουταλάκη Μαργαρίτα, μέλος Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης και του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Β' Θεσσαλονίκης είναι ο Κτενάς ο Νίκος, εργαζόμενος και αυτός στον επισητισμό και αυτός μέλος Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης και της Επιτροπής Δράσης Δυτικών Συνοικιών. Τη Σαμαρά Χρυσοστομίδου Αναστασία, εκπαιδευτικό σε φροντιστήρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. Τον υποψήφιό μας Χατζηλούκα Δημήτρη, που κατεβαίνει στην Καβάλα, εργαζόμενο στην Πληροφορική. Τον υποψήφιο Καζαντζίδη Κώστα, φυσικός άνεργος εκπαιδευτικός, που κατεβαίνει στο Κιλκής. Τον Καρίδη Μάρκο, εργαζόμενο στον επισητισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Επισητισμού Τουρισμού, που κατεβαίνει στην Κοζάνη. Τον Σγούρα Σπύρο, εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες, στην αντεπίδευση των εργαζομένων.
κατεβαίνει με τη Μαγνησία. Στη Μαγνησία, συγγνώμη. Τη Γάτσου Δανάη, φοιτήτρια και μέλος του ΣΟΥ της Πληροφορικής, του ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης που κατεβαίνει στον ομό Πέλο. Φουρνοτζής Άγγελος, άνεργος εργάτης, που κατεβαίνει στον ομό Πιερίας. Τον Σμιλή Γιάννη, φυσικός, εκπαιδευτικός στα φροντιστήρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης, που κατεβαίνει στον ομό Σερών. Και τελευταία αφήνω τη Χαλκιδική, Αντωνίου Στελίνα, απόφυτος φιλολογικού ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος Επιτροπής ενάντια στην εξόριξη χρυσού στη Χαλκιδική, που όπως είπα κατεβαίνει στον ομό Χαλκιδικής. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας καλούμε να στηρίξετε, να ψηφίσετε, αλλά όχι μόνο, σας καλούμε να παλέψετε μαζί μας από την επόμενη μέρα των εκλογών. Σας ευχαριστούμε.